Θα πάμε στη Μαδρίτη και θα συναντήσουμε τον κύριο Ανδρέα Παπά, είναι ο πρόεδρος του Ελληνοϊσπανικού Επιμελητηρίου. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας από τη Μαδρίτη, ηλιόλου στη Μαδρίτη. Βρίσκεστε αυτή τη στιγμή σε ποιο σημείο? Είμαστε στο δρόμο της Καστελιάνα, που είναι μια βασική αρτηρία του κέντρου της Μαδρίτης, όπου κατά τη διαδρομή του αυτού του οδικού άξονα έχουμε όλο το εμπορικό οικονομικό κέντρο της Μαδρίτης. Εμπορικό οικονομικό κέντρο της Μαδρίτης, που έχει επηρεαστεί πόσο από την πανδημία? Έχει επηρεαστεί αρκετά, άμα πάρουμε τα νούμερα από ακριβώς πριν ένα χρόνο. Η Μαδρίτη είχε 15.000 νεκρούς από πέρσι το Μάρτιο μέχρι τώρα, αλλά τα τελευταίους μήνες έχει πέσει πάρα πολύ όλοι αυτοί. Έχουν καλυτερεύσει τα νούμερα των κρουσμάτων και το νούμερο των νεκρών. Και με την οικονομία ανοιχτή, κατά κάποιο τρόπο, την εστίαση στα μαγαζιά εδώ και από τον Νοέμβριο. Μάλλον ποτέ δεν κλείσανε ουσιαστικά. Φοράτε μάσκα, βλέπω. Φοράτε μάσκα. Οι περισσότεροι εκεί, ναι, Μαδριλένοι, φορούν μάσκα, τηρούν αυτά τα μέτρα. Είναι υποχρεωτική, ναι, μάσκα ακόμα σε εξωτερικούς χώρους? Ναι, ναι, ναι. Φορούμε όλοι μάσκα σε εξωτερικούς χώρους. Είναι υποχρεωτικό. Βέβαια, θα υπάρξει κάποιο που δεν τη φοράει, αλλά ουσιαστικά είναι υποχρεωτικό. Και τώρα εξετάζεται από την κυβέρνηση, την κεντρική κυβέρνηση, να φοράμε μάσκα και στα γραφεία, στο τραπέζι, στο γραφείο που εργαζόμαστε, γιατί μέχρι τώρα τη φοράμε τη μάσκα όταν κυκλοφορούμε μέσα στο κτίριο. Και φαντάζομαι από τη βδομάδα θα ξέρουμε αν το μέτρο αυτό θα μπει σε λειτουργία ή όχι. Μάλιστα. Διαβάσαμε βέβαια κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας των Καθολικών ότι πραγματοποιήθηκαν εκεί στην Μαδρίτη περισσότερα από 350 κορονοπάρτι, αυτά τα λεγόμενα κορονοπάρτι, και χρειάστηκε και η επέμβαση της αστυνομίας. Ξέφυγε η κατάσταση αυτή την περίοδο? Κοιτάξτε, είναι νωρίς ακόμα, γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα τελείωσε εχθές είχαμε Δευτέρα του Πάσχα, και μέχρι να βρεθεί το κρούσμα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 5-6 με 7 ημέρες. Φαντάζομαι ότι τα κρούσματα θα αυξηθούν σε αυτό την ομάδα των ανθρώπων. Γενικά τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας στη Μαδρίτη είναι πολύ καλύτερα από το τελευταίο μήνα. Γι' αυτό που με ρωτήσατε, καλύτερα θα το δούμε σε επόμενες 2 εβδομάδες ουσιαστικά. Και θα ανέβουν τα κρούσματα του κορονοϊού. Δεν αναφέρομαι τόσο πολύ σε κρούσματα βέβαια, αλλά παρατηρούμε και κάποιες εικόνες συνωστισμού αυτή τη στιγμή. Ίσως υπήρξε μια χαλάρωση από την πλευρά των πολιτών. Ναι, κοιτάξτε, χαλάρωση. Εδώ υπόκειται στην ευθύνη, την ατομική και την προσωπική ευθύνη του καθενός, αν θα πρέπει να κτηρήσει κάποια μέτρα. Εγώ στο στενό μου κύκλο και με τους αδέρφους μου προσπαθούμε πάντα να τηρούμε τα μέτρα. Τώρα, σε μια περιφέρεια όπως η Μαδρίτη, που έχει 6,5 εκατομμύρια κατοίκους, στατιστικώς θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι είτε από ανοριμότητα είτε από λιγότερη ευθυνότητα ατομική και προσωπική δεν θα τηρήσουν τα μέτρα και θα κάνουν τα κορονοπάρτι τα λεγόμενα. Αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι το έχουμε υπόψη μας και προσπαθούμε πάντα να το αποφύγουμε. Αλλά είναι προσωπική ευθύνη του καθενός. Δεν μπορεί να βάλει ένα χωροφύλακα, ένα αστυνομικό για κάθε πολίτη. Οι μετακινήσεις, κύριε Παπά, μεταξύ περιφερειών δεν επιτρέπονται, σωστά? Όχι, δεν επιτρέπεται. Παρόλα τα αυτά, σίγουρα κόσμος έφυγε. Δεν επιτρέπεται, επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας, για λόγους υψηλής ανάγκης, δηλαδή για λόγους υγείας, για λόγους για να είσαι με ένα άτομο της οικογένειάς σου, ο οποίος χρειάζεται στο νοσοκομείο, χρειάζεται βοήθεια. Από την άλλη, η χώρα παραμένει ανοιχτή προς τους τουρίστες. Δηλαδή τα σύνορα, ναι, είναι ανοιχτά για να δέχονται επισκέπτες. Ναι, τα σύνορα ανοιχτά. Είναι κάτι που εδώ η τοπική κυβέρνηση της Μαδρίτης, που είναι του Λαϊκού Κόμματος, έχει κατακρίνει την κεντρική κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος και τον Ποδέμος, λόγω ότι δεν κάνουν τα τεστ στο διεθνή αδρόμιο της Μαδρίτης στους εισερχόμενους τουρίστες. Το τεστ είναι, το αστείο είναι, επειδή έχω φίλους και στο Παρίσι, και Ελλήνες και Γάλλους, οι Γάλλοι, ειδικά οι νεαροί, έρχονται να περάσουν ένα Σαββατοκύριακο κάποιες μέρες στη Μαδρίτη, λόγω ότι η εστίαση είναι ανοιχτή. Ενώ στο Παρίσι έχουν πιο πολλά περιοριστικά μέτρα. Μάλιστα. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεση και για την συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα και στο επανειδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.